Σε ζωντανή σύνδεση, Άννα μου, γεια σου και καλό απόγευμα. Από την πόλη Άδανα της Τουρκίας. Είμαστε εδώ έξω από ένα κτίριο 14 ορόφων, το οποίο έχει πέσει με τον πρώτο σεισμό. Σήμερα να πούμε ότι πριν από λίγο κηρύχθηκε έκτακτη ανάγκη εδώ στην Τουρκία. Μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί αυτό. Βλέπουμε τους διασώστες να προσπαθούν να βγάλουν από τα συντρίμια δύο ανθρώπους σήμερα. Πιστεύαμε ότι ίσως είναι ζωντανοί, αλλά πριν από λίγο πήραμε πληροφορίες ότι μάλλον δεν τα έχουν καταφέρει. Μας είπαν επίσης ότι από χτες έχουν βγει μάλλον ζωντανοί μόνο μία γυναίκα και ένα μικρό παιδί. Άννα μου, ποια είναι η εικόνα που επικρατεί εκεί? Μας είπε προηγουμένως και ο Αλέξης, δεν μπορώ να αντιληφθώ, να σου πω την αλήθεια, πόσο μακριά είναι τα Άδανα από εκείνες τις εικόνες που έχουμε δει με όλες αυτές τις καταρρεύσεις κτηρίων. Δεν ξέρω αν φαίνεται το κτίριο από πίσω μας, γιατί μόλις μας μετακίνησαν για λόγους ασφαλείας, γιατί ακριβώς δίπλα μας υπάρχει ένα κτίριο το οποίο έχει τα ίδια, ας πούμε, υλικά με αυτό που έχει καταρρεύσει πίσω μας, οπότε δεν είναι και αυτό ασφαλές και είναι και αυτό περίπου γύρω στους 12-13 ορόφους. Αυτό που επικρατεί τώρα εδώ, γενικά υπάρχει ένας πανικός. Βλέπουμε συγγενείς να περιμένουν με ανυπομονησία και ίσως με κάποια μικρή ελπίδα ότι οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, ακόμα και οι γείτονες μπορεί να βγουν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμια. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Τα Άδανα είναι αρκετά μακριά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά είναι μία από τις 10 πόλεις οι οποίες έχουν πληγεί πάρα πολύ. Πρέπει όμως να κάνουμε ησυχία. Αυτό συμβαίνει συχνά, ώστε να μπορέσουν οι διασώστες να ακούσουν κάποιον από κάτω από τα συντρίμια. Σε έχουν ενημερώσει τώρα? Λοιπόν, βλέπουμε μέχρι τώρα. Αυτά βλέπουμε μέχρι τώρα. Οι συγγενείς, όλος ο κόσμος εδώ πίσω είναι κυρίως συγγενείς, φίλοι και γείτονες των ανθρώπων αυτών που διέμεναν σε αυτή την πολυκατοικία. Είδαμε πολύ κόσμο να κλαίει, πολύ κόσμο να τρέχει πίσω από τα ασθενοφόρα όταν διασύρεται ακόμη και ένα άτομο για να δει εάν είναι ένας από τους συγγενείς ή φίλους του. Μέχρι τώρα δυστυχώς αυτό δεν έχει. Άννα, σε έχουν ενημερώσει τώρα, από ό,τι έχω αντιληφθεί, να μιλάς λίγο πιο σιγά για αυτό τον λόγο που μας έχεις πει. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ζωντανός κάτω από τα ρήπια, να τον ακούσουν. Μπορείς να μας δώσεις λίγο εικόνα, Άννα μου, για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα? Βλέπουμε εσένα, βλέπουμε κόσμο. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορείς να γυρίσεις την κάμερα, έτσι. Μπορώ λίγο να το γυρίσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έδιωξαν από το σημείο που ήμασταν πριν για λόγους ασφαλείας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε λίγο από εδώ το κτίριο πίσω. Ναι, ναι. Το οποίο δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι τα πράγματα, τίποτα δεν έχει μείνει. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Σήμερα βρήκαν ένα άτομο γύρω στις 2 το μεσημέρι, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να φανταστείτε, από τον 14ο όροφο στον δεύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεθεί ζωντανό ένα άτομο. Κάτι άκουσαν τελικά, όμως το άτομο αυτό δεν επέζησε. Πριν από λίγο έβγαλαν ακόμη ένα άτομο, το οποίο και αυτό τελικά δεν τα κατάφερε. Και όμως τα συνεργεία δεν έχουν σταματήσει καθόλου από χθες. Δουλεύουν όλο το βράδυ, ήμασταν και εμείς όλο το βράδυ έξω στους δρόμους εδώ στα Άδανα. Και είδαμε ότι και οι εθελοντές, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, μιλάμε όχι μόνο για απλούς εθελοντές, συγγενείς, φίλους, πραγματικά έχουν μαζευτεί για να έρθουν να βρουν τους φίλους τους και τους γειτονές. Για τι θερμοκρασίες μιλάμε, Άννα μου? Ποιες θερμοκρασίες επικρατούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτή? Και αυτή την ώρα, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα η θερμοκρασία ήταν κάπως καλύτερη. Υπήρχε λίγο ήλιος, αλλά αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, βλέπω και τον κόσμο και τους διασώστες, οι οποίοι έχουν αρχίσει να κρυώνουν, έχουν αρχίσει
να φοράνε κουφιά, γάντια. Δεν είναι και εύκολο για αυτούς να κάνουν μια τόσο δύσκολη δουλειά. Αλλά το καταλαβαίνουμε και εμείς εδώ που στεκόμαστε τόσες ώρες ότι οι θερμοκρασίες έχουν πέσει αρκετά αυτή τη στιγμή. Ναι. Μετά σεισμούς, συγγνώμη Δημήτρη μου, μετά σεισμούς, Άννα μου, πόσο συχνά νιώθετε? Αυτή τη στιγμή σήμερα δεν έχουμε νιώσει πολλούς μετασεισμούς. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως καλύτερα σήμερα. Αλλά σίγουρα το περιμένουμε. Πριν από λίγο ακούσαμε και για 5,3 στην πόλη Μαλάντια. Όχι για Άδανα, αλλά για Μαλάντια. Αλλά και αυτό το 5,3 δεν είναι κάτι το λίγο. Ναι, βέβαια, είναι ένας πολύ μεγάλος σεισμός και το 5,3 που θεωρείται πια μετασεισμός μετά από αυτές τις τεράστιες δονήσεις που είχαμε, είναι πάλι μεγάλος σεισμός, ακόμη και αν μιλάμε για μετασεισμούς. Μάλιστα. Άννα μου, συνεχίζεις λοιπόν. Ακριβώς. Έχουμε χάσει την εικόνα. Εδώ είμαι, εδώ ναι. Είμαι. Χριστίνα, εγώ ήθελα να ρωτήσω, ναι, οι οδηγίες που έχουν δοθεί, ναι, στον κόσμο. Α, δεν ξέρω. Περιμένουμε τώρα να δούμε. Εννοώ, τι άλλο θα μας... Ο κόσμος... Είναι όλος έξω αυτό, Δημήτρη μου. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μπαίνει στο σπίτι του, Άννα, το βράδυ να κοιμηθεί. Ποιες είναι οι οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί? Υπάρχει κόσμος που ακόμη προσπαθεί να μπει στο σπίτι για να πάρει κάποια πράγματα, γιατί ο περισσότερος κόσμος που βγήκε από το σπίτι του βγήκε χωρίς να πάρει τίποτα. Ίσως κάποιοι, εγώ μίλησα με αρκετό κόσμο και μου είπαν ότι το μόνο που πήραν ήταν ένα μπουφάν. Είδα πολύ κόσμο, ούτε κάλτσες δεν κατάφεραν να πάρουν. Αλλά η κυβέρνηση εδώ έχει δώσει την οδηγία να μην μπαίνει κανείς μέσα στο σπίτι, να πάρει το οτιδήποτε, γιατί ακόμα και τα κτίρια που δεν έχουν πέσει, ίσως θα μπορούσαν να πέσουν πιο μετά. Δεν σημαίνει ότι δεν πέθανε αυτούς σεισμούς, ίσως θα μπορούσε να πέσουν μετά, οπότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στα βενζινάδικα, Άννα μου, τι γίνεται, τι επικρατεί? Δεν σας άκουσα. Στα βενζινάδικα, λέω, επικρατεί και εκεί ένας χαμός, γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος θα θέλει να απομακρυνθεί. Εδώ στα Άδανα σήμερα είναι εντάξει τα πράγματα, δεν ξέρουμε για ποιο μετά. Ναι. Μάλιστα. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε στη συνέχεια.